Στο άρθρο 3 βλέπουμε κάτι συγκλονιστικό. Εκεί αναφέρονται κάποια κριτήρια μεταθέσεων. Βεβαίως συμφωνούμε, αν κάποιος αξιωματικός είναι πολύτεκνος, ασφαλώς ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ευνοηθεί. Είναι δίκαιο να ευνοηθεί αν είναι πολύτεκνος και δίνει παιδιά στην πατρίδα για να υπηρετούν τις ενόπλες δυνάμεις. Εδώ όμως μας λέτε ότι ευνοείται και ένας οπλίτης, ο οποίος έχει παντρευτεί με έναν άλλον οπλίτη, με το περίφημο σύμφωνο συμβίωσης. Θα βγαίνει δηλαδή στην αναφορά του τάγματος ο Δεκανέας Μίτσος και θα ζητάει άδεια γάμου από το διοικητή, γιατί θέλει να νυφευθεί με το λοχία Λάκη. Αυτά είναι αθλειότητες, έτσι. Δεν μιλάμε, είναι για τα πανηγύρια. Πραγματικά νομοθετείτε εδώ πέρα για να γελάει ο κόσμος, αλλά δεν είναι για γέλια ούτε για κλάματα. Γιατί μιλάμε για το αξιόμαχο του στρατεύματος. Και όλες αυτές οι κινήσεις δεν είναι σοβαρές, για να μην πω καμία βαρύτερη έκφραση.